Σ' ένα πριγκυπονήσι που μοιάζει με λιμάνι ποθινό, μια ανάσα από την ποθούμενη βασιλίδα του γένους, βρίσκεται η σχολή της Χάλκης. Πηγή εμψύχων εκτυπωμάτων της μυστηριακής ορθοδοξίας, γαλούχοι σε μετανάματα της Αγίας Πίστης, αμέτρητους του υψίστου υπουργούς, διάκοι, παπάδες, επίσκοποι και πατριάρχες, απόφοιτοι των εδράνων του ουρανού. Σύμβολο της καρτερίας και πρόμαχος του ονείρου τούτη η σχολή, μαρτύρων προγύμνασμα και της Αγίας Τριάδος φωτοβόλο σχολείο. Γνωρίζουμε άραγε αυτό το τόσο σπουδαίο σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος Ξηνός, απόφυτος της σχολής, μιλά για την ιστορική σχολή της Χάλκης. Στα λόγια του αποτυπώνονται όσα αυτό το άκουσμα γεννά στις ψυχές μας. Δέος ευλογημένο και ανέσπερη ελπίδα ότι κάποια στιγμή στις αίθουσές της και πάλι θα αντυχήσει ο Θείος Λόγος και η μόνη αλήθεια Του. Πήγα νεαρός στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1962. Μπήκα στη σχολή και με λαχτάρα μεγάλη για να σπουδάσω την Ιερή Επιστήμη της Θεολογίας. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι πάνω σε ένα μαγευτικό λόφο στα Πριγκυπώνησα, το νησί της Χάλκης, και είναι από πάσης πλευράς μεγαλοπρεπής και πανέμορφη. Η σχολή αυτή στεγαζόταν αρχικά στη Σταυροπιαγική Μονή της Αγίας Τριάδος στη Χάλκη, η οποία είχε ιδρυθεί από τον Πατριάρχη Φώτιο, τον πρώτο της Κωνσταντινούπολεως. Το 1844 ο Πατριάρχης Γερμανός, κατά την πρώτη του Πατριαρχία, ίδρυσε το 1843 Θεολογική Σχολή στις εγκαταστάσεις της Μονής της Αγίας Τριάδος, την οποία και εγγενίασε το αμέσως επόμενο έτος, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1844. Όλα τα κτίρια εκτός από ένα παρεκκλήσι καταστράφηκαν στο μεγάλο σεισμό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιουνίου του 1894. Με συνέπεια να διακοπεί η λειτουργία της. Μετά από εκτεταμένες επισκευές και αναστηλώσεις από τον αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη, διαρχίας 17 μηνών, η σχολή είναι πλέον κτίριο νέο και εγγενιάστηκε στην 1η Οκτωβρίου του 1896. Σημαντική ανακαίνιση έγινε στη δεκαετία του 50. Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες φοίτησαν στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Οι φοιτητές στη Χάλκη περιλάμβαναν όχι μόνο γηγενείς Έλληνες, αλλά και Ορθοδόξους Χριστιανούς από όλο τον κόσμο, προσδίδοντας στη σχολή έναν διεθνή χαρακτήρα. Επίσης, πολλοί πατριάρχες, επίσκοποι και πρώην δάσκαλοι έχουν ταφεί πίσω από τον ναό της σχολής. Οι θεολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος, κοιτώνες, αναρωτήριο, γραφεία και την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, η οποία κατέχει σημαντική ιστορική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και χειρογράφων. Με λαχτάρα μεγάλη πορεύτηκα στη Θεολογική Σχολή. Θυμάμαι έφτασε ένα πρωινό με ελπίδες και όνειρα. Έφτασα την ώρα ακριβώς που στο ναό ετελεί το η Θεία Λειτουργία και ήταν στο τέλος της, την ώρα που έλεγαν τα παιδιά οι ιεροψάλτες το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Δόξασα το Θεό που έφτασα και με χαρά ανίποτη μπήκα στο ναό, προσκύνησα, άναψα το κεράκι μου
και παρεκάλεσα το Θεό και την Παναγία μας να με οδηγήσουν στα βήματα της θεολογίας και να με αξιώσουν να γίνω ιερεύς. Αργότερα τα μαθήματα άρχισαν και μπήκαμε στο πρόγραμμα της σχολής. Το πρόγραμμα της σχολής ήταν πολύ ωραίο, πολύ κατανυκτικό, πολύ φιλοσοφικό και πολύ μελετηρό, θα λέγαμε λαϊκά. Ξυπνάγαμε το πρωί κατά τα 6, 7, 6.30 με 7, με συνεχεία αφού ετοιμαζόμασταν, πηγαίναμε στο ναό της σχολής κάθε πρωί. Ο Άγιος Σχολάρχης μας, πραγματικά Άγιος άνθρωπος, ο Μάξιμος ο Σταυροπόλεος, μας περίμενε στην είσοδο ελέγχοντάς μας αν θα πάμε και αν θα μπούμε και πώς εν συνεχεία, αφού έμπαινε και ο ίδιος, θα σταθούμε. Παντού υπήρχε το μάτι του Θεού και το μάτι του Σχολάρχη μας. Λοιπόν, μετά την ακολουθία, η οποία ήταν κάπως σύντομη, κατεβαίναμε στην τραπεζαρία της σχολής, η οποία ήταν ένα μεγάλο πέταλο για 120 ανθρώπους. Κατεβαίναμε εκεί όλοι μαζί, πίναμε το τσάι, δεν είχαμε γάλα τότε, δεν είχαν γάλα για κάποιους λόγους, και μετά το τσάι πηγαίναμε στα μαθήματά μας, στις τάξεις μας, στο πρόγραμμά μας κτλ. Αυτό κρατούσε από τις 8 περίπου που γινόνταν όλα αυτά, κρατούσε μέχρι το μεσημέρι στις 12, περίπου 12.30. Στις 12.30 τελείωνε το μάθημα, τελειώναν τα μαθήματα, χτυπούσαν πάντα οι καμπανίτσες, τα σήμαντρα, για να μας οδηγούν πότε αρχίζουμε και πότε τελειώνουμε στο κάθε τι. Και εκεί πηγαίναμε στην τραπεζαρία, την ίδια τραπεζαρία, και ήταν όλα έτοιμα και όλα πλούσια. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας είχε σαν πρίγκιπες. Και ο Πατριάρχης μας ο Αθηναγόρας και όλοι οι Πατριάρχες και οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες μας και ο Σχολάρχης μας είχαν μεγάλη έννοια στο να περνάμε απλά βασιλικά. Είχανε και 2 και 3 φαγητά πολλές φορές. Ήμασταν κατενθουσιασμένοι σαν παιδιά που ήμασταν. Την ώρα ακριβώς που εμείς τρώγαμε, κατά το μοναστηριακό έθιμο, ένα παιδί με τη σειρά όλα τα παιδιά, ανεβαίναμε πάνω στο ένα μικρό άμβονα είχαμε φτιάξει και φτιάξει σχολή, και ανέβαινε πάνω κάθε μέρα ένας μαθητής και διάβαζε κείμενα πατερικά μόνον. Ερμηνεία των πατέρων και τα λοιπά. Ήταν πραγματικά μια πανέμορφη διπλή μυσταγωγία, διότι ενώ ωφελούμεθα και απολαμβάνομαι τα υλικά αγαθά του Θεού, απολαμβάναμε και τα Άγια Λόγια των Πατέρων, τα οποία πάντοτε ήταν καλοδιαλεγμένα. Ομιλίες επίκαιρες στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα, στη Μεγάλη Σαρακοστή. Αφού τελειώναμε σχεδόν όλοι, ο Άγιος Σχολάρχης μας πάντοτε ήταν λίγο βιαστικός, γιατί είχε πολλά και πολλά άλλα, όπως και τώρα ο Άγιος Πατριάρχης μας. Τελειώναμε, χτυπούσε ένα καμπανάκι και τελειώναμε το φαγητό και μετά πηγαίναμε ή στο μάθημα ή έξω ένα μικρό περίπατο στον κήπο. Στις 4 η ώρα κάναμε τον εσπερινό. Κάθε μέρα αυτό. Περίπου μισή ώρα και πάνω. Μετά τον εσπερινό είχαμε μια μικρή βόλτα έξω έως τις 5 περίπου όλα αυτά και μετά πηγαίναμε στα σπουδαστήριά μας για να διαβάσουμε. Ήταν ωραίες τάξεις στις οποίες καθόμασταν και διαβάζαμε τα μαθήματα βέβαια της ημέρας και τα επόμενα. Είχε ένα παραθυράκι, ένα κεντρικό παράθυρο, είχε ένα μικρό πέρασμα από το οποίο περνούσε ο επιμελητής της σχολής ή ο ίδιος ο σχολάρχης και μας έβλεπε
τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, αν διαβάζουμε, αν αδιαφορούμε ή αν μελετάμε συστηματικά και όπως έπρεπε. Έτσι διαβάζαμε περίπου πόσες ώρες είναι αυτό, δεν ξέρω, 5,5 μετά 5,5 είχαμε γυρίσει, διαβάζαμε τα μαθήματά μας και 8,5 ώρα χτυπούσε το καμπανάκι για το φαγητό. Ήταν και αυτό κάτι το πολύ ευχάριστο. Και κατεβαίναμε πάλι στην ίδια τραπεζαρία, τρώγαμε και συνεχεία κάναμε ένα μικρό περίπατο ή μέσα στον χώρο της σχολής ή έξω, ανάλογα με τον καιρό. Όταν ήταν άνοιξη, βγαίναμε έξω στον κήπο και εκεί είχε μια πανέμορφη θέα προς όλα τα νησιά και το περιβάλλον ήταν πραγματικά μαγευτικό. Είπε ένας Γερμανός που πήγε, ανέβηκε στη σχολή, πρέπει όσοι έρχονται εδώ να γίνουν άγιοι και ποιητές από το περιβάλλον και την ομορφιά του τοπίου. Τόσο πολύ είχε ενθουσιαστεί όταν ήρθε στη σχολή. Και εμείς το ίδιο θα λέγαμε, όλα ήσαν ανοιξιάτικα, πανέμορφα και νοικοκυρεμένα. Και ο κήπος έλαμπε από τάξη και από καθαριότητα. Παντού υπήρχε τάξης και καθαριότης. Και όλοι μας ήμασταν πειθαρχημένοι εις το έπακρον. Αν κάποιος έκαμε αταξία, οδηγεί το βέβαια έμεσα και ευγενικά στον Άγιο Σχολάρχη, όπου του εγένοντο οι πρέπουσες και δέουσες συστάσεις. Αυτό ήταν το πρόγραμμά μας. Τώρα, εγώ μπήκα το 1962 στη σχολή και ήμουν πραγματικά κατενθουσιασμένος, δόξαζα τον Θεό, που ο γέροντάς μου, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, επομίστη αυτή την ευθύνη να με στείλει με συστατικά στον Πατριάρχη Αθηναγόρα και εκείνος να με στείλει στη σχολή. Μπήκα στη σχολή με μεγάλη χαρά και με μεγάλες ελπίδες και με μεγάλη όρεξη. Η πρώτη τάξη, η δεύτερη τάξη, όλα πήγαν θαυμάσια και η τρίτη τάξη ήταν όλες η μία πιο καλή από την άλλη. Οι καθηγητές μας άριστοι. Ο ένας πιο καλός από τον άλλον. Δεν ήταν μόνο σοφοί άνθρωποι, αλλά ήταν και σοφοί επιστήμονες. Δηλαδή στη συμπεριφορά τους απέναντί μας, στην ευγένειά τους και στην ευγένεια, ας πούμε, αντιμετώπιση μας, ήταν τύπος και υπογραμμός. Δεν είχαμε ούτε βόλτες να πηγαίνουμε, όπως στην Αθήνα, έξω, από εδώ, από εκεί. Ήμασταν πραγματικά σαν μοναχοί, εν προσευχή, νηστεία και μελέτη. Ο κάθε καθηγητής μας έκανε το μάθημά του με αγάπη και εμείς ακολουθούσαμε το πρόγραμμα της σχολής. Τον Φεβρουάριο, νομίζω, είχαμε δύο εξάμηνα, όπως και τα παλιά σχολεία. Είχαμε το Φεβρουάριο το ένα και τον Ιούνιο το άλλο. Όταν τελειώναν τα εξάμηνα, όσοι ήταν από την πόλη και από την Ελλάδα μπορούσαν να φύγουν. Αλλά σε κάποια στιγμή οι Τούρκοι έβαλαν ένα σημάδι και απεφάσισαν ότι έπρεπε όσοι ήσαν από εκκλησιαστικές σχολές να φύγουν μέσα σε ένα μήνα. Εμείς ευτυχώς ήμασταν από το Λύκειο και μείναμε. 10, 11. Η τάξη μας ήταν 25 παιδιά. Και φύγανε περίπου η μισή των σχολών και μείναμε πίσω κάπου 11, 12. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά αυτό έγινε κατόπιν ανωτέρας βίας, διότι οι Τούρκοι είχαν πάντοτε την επιθυμία τη σχολή να την περιορίσουν και να την κλείσουν. Του Θόπερ και γέννητο βέβαια αργότερα. Πέρασε ο καιρός
Και μετά εμείς από το 64 δεν μπορούσαμε πια να κατέβουμε στην Ελλάδα. Κατεβαίναμε τα καλοκαίρια, διότι εάν φεύγαμε δεν γυρίζαμε. Είχαν βγάλει απαγορευτικό οι Τούρκοι και δεν επέτρεπαν όταν φύγεις και δεν είσαι Τούρκος υπήκος να γυρίσεις. Γι' αυτό καθίσαμε εκεί και μείναμε 3 χρόνια, ολόκληρα 3 χρόνια, εσόκλειστοι μέσα στο περιβάλλον της σχολής, στην ομορφιά των νησιών, στην μελέτη και στη σπουδή. Το 65 περίπου γύρισε ο Άγιος Σχολάρχης μας και μας είπε διάφορα και με κάλεσε στο γραφείο του τι με ήθελε. Ο πατήρ Αμφιλόγιος ο Τσούκος, ο πνευματικός μου πατήρ και γεροντάς μου, αυτός με είχε οδηγήσει στη σχολή. Του είχε μιλήσει για μένα και του είχε πει να με καλέσει, του είχε γράψει να με καλέσει και να με ρωτήσει τι σκέπτομαι για την ιεροσύνη. Πράγματι πήγα στο γραφείο, μιλήσαμε εκεί και του λέγω το επιθυμώ, το θέλω, αλλά δώστε μου λίγο ακόμα χρόνο να το σκεφτώ. Ήταν περίπου Αύγουστος, Σεπτέμβριος μάλλον. Και πράγματι το σκέφτηκα πολύ εν προσευχή και γονικλησία και αποφάσισα, μιλώντας και με τους γονείς μου και με άλλους πνευματικούς και προπάντων με τον γέροντά μου, τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον νυν Γάνου και Χώρας, αποφάσισα να χειροτονηθώ. Ήταν μια απόφαση ιστορική, μεγάλη και συγκλονιστική θα έλεγα, διότι η ιεροσύνη είναι ένα υπούργημα που θέλει τεράστιες δυνάμεις, πίστη, αφιέρωση, αφοσίωση, ευλάβεια και προσευχή ατέλειωτη. Τα είπα λοιπόν αυτά στον Άγιο Σχολάρχη μας, ο Μητροπολίτης Σταυροπόλεως Μάξιμο, και του είπα ότι δέχομαι και θα πορευτούμε στον δρόμο της ιεροσύνης. Ετοιμαστήκαμε για πολλά και διάφορα, έφτιαξα λιγαράσα, μια στολή και ετοιμαστήκαμε για τα σχετικά. Αλλά είχαν εκεί ένα πολύ ωραίο τυπικό, προτού χειροτονηθεί κανείς, πήγαινε στην πόλη, στον Πατριάρχη, στους Μητροπολίτες, έβαζε σέβη, έπαιρνε ευχές, πάρα πολύ ωραίο τυπικό. Αλλά και στη σχολή, όταν ήταν πια η παραμονή, προπαραμονή μάλλον της χειροτονίας, πηγαίναμε με τη συνοδεία κάποιου μαθητού μας, δεν θυμούμαι ακριβώς, πηγαίναμε τάξη-τάξη και ζητάγαμε συγγνώμη από τους μαθητάς μας και τις προσευχές τους για να μπορέσουμε να αξιωθούμε, να γίνουμε ιερείς. Ήρθε λοιπόν η μέρα η παραμονή και μέσα μπήκαμε στο ναό, μπήκαμε, τα ρούχα μου είχαμε πάντα ένα μπλε κουστούμάκι. Την ώρα εκείνη είχα άφηνα τον κόσμο και έμπαινα στον παράδεισο της ιεροσύνης και της εκκλησίας. Μπήκα λοιπόν, μου βγάλαν το σακάκι για να τα λέω έτσι λίγο λεπτομερώς και μου βάλαν το αντέρι. Στάθηκα εκεί και ο Άγιος Σχολάρχης μου διάβασε την ευχή της μοναχικής πολιτείας. Κάθισα εκεί στο πλάι, περίμενα, τέλειωσε ο Εσπερινός, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πάντοτε γίνονται οι χειροτονίες και κάθισα στο πλάι και μετά όταν τελειώσαμε μου δώσαν ένα σταυρό με ένα κομποσχήνι και κάθισα στο παραθρόνι και περάσαν όλοι οι μαθητές δίνοντας τις ευχές τους και προσκύνησαν το σταυρό με το κομποσχήνι βέβαια. Το βράδυ αγωνία, ιερή συγκίνηση, δάκρυα και στεναγμός, αλλά είχα πλέον παραδοθεί στο θέλημα του Θεού και έλεγα Θεέ μου, εσύ οδήγησέ με και πήγαινέ με στο λιμάνι του Παραδείσου με την αγάπη σου και το έλεος σου. Την άλλη μέρα το πρωί σηκωθήκαμε, ήδη είχα τα ράσα μου, φορούσα τα ράσα πια, είχα αφήσει και λίγο γεννάκι από ημερών και πήγαμε με τον σχολάρχη μας, συνοδεύοντάς τον, μπήκαμε στον ναό, ανέβηκε εκείνος στο θρόνο,
εγώ κοντά εκεί, στη δοξολογία. Επήγαν δύο διάκονοι μπροστά του και αφού είχα ήδη βάλει το στιχάρι και μου διάβασε την ευχή του υποδιακόνου. Και αφού μου διάβασε την ευχή του υποδιακόνου, με εκείνο το σταυρωτό που έχουμε την... λέγεται αυτό, ωράριο, το είχαμε σταυρωτά, μου δώσανε, είπε γνωστή εκείνη η ευχή, και εσύ έχεις την ευθύνη και εμείς έχουμε την ευθύνη, πώς λένε όταν χύνουν το νερό, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί. Και μετά με πήραν διάκο και με βάλαν μπρος στην εικόνα του Χριστού, αν δεν απατώμε. Μείναμε εκεί, ήταν και αρκετά βαριά η λεκάνη αυτή, λίγο βέβαια νερό, κάθισε αρκετή ώρα, σκεπασμένος, μου πολύ και στο κεφάλι μια πετσέτα και κάθισε εκεί αρκετή ώρα, έως το χερουβικό νομίζω. Έως το χερουβικό. Στο χερουβικό βγήκαν όλοι έξω, ο Σολάρχης ήταν στην ωραία πύλη, βγήκαν όλοι έξω και εγώ ακολούθησα με τη λεκάνη και την πετσέτα. Έχουμε φωτογραφίες πολλές από όλα αυτά. Και μπήκα στην άλλη πλευρά του τέμπλου, στην θέση της Παναγίας μάλλον. Πού να θυμάμαι τώρα μετά από τόσα χρόνια, πάντως αρκετά τα θυμάμαι. Όταν ήρθε η ώρα, η χειροτονία του διακόνου γίνεται μετά το άξιον εστίν. Βγήκε ο διάκονος και έλευσαν και ελεύσατε, με πήρανε και με πήγαν μπρος στην δεσπότη. Ο δεσπότης μας με ευλόγησε στο κεφάλι και μπήκαμε μέσα όλοι μαζί οι συμμαθητές μου. 100 συμμαθητές ψάλαν το Άγιοι Μάρτυρες και η Ισαΐα χόρευε. Εγώ γυρνούσα γύρω-γύρω από την τρέμοντας και υποφέροντας, γύρω από την Αγία Τράπεζα. Εσώτου μετά από 3 γύρους όπως κάνουμε πάντα, γονάτισα πάνω στην Αγία Τράπεζα, έβαλα τα χέρια μου σταυροειδώς και ο Άγιος Σολάρχης άρχισε να διαβάζει τα λόγια της χειροτονίας. Η Θεία Χάριση, πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπηρούσα, προχειρίζεται τον τάδε, είχα αλλάξει το όνομά μου, ήμουν Νικόλαος, αλλά τώρα έγινε Χρυσόστομος, εις τιμήν του Αγίου Γεροντάς μου, στον οποίο οφείλω τα πάντα, Χρυσοστόμου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Δευτέρου, γιατί υπάρχει και πρώτος. Προχειρίζεται Χρυσόστομον τον ευλαβέστατον υποδιάκονον εις διάκονον και ευξόμεθα να έρθει από αυτόν η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ βέβαια τώρα ήμουν πια γονατιστός επάνω στην Αγία Τράπεζα, με το κεφάλι έτσι, πάνω στα χέρια μου. Εκείνος διάβαζε τις ευχές, 2-3 πόσες περίπου είναι, και εγώ κάτω προσευχόμουν, αλλά ήταν μια μέρα πράγματι αξέχαστη, μια μέρα πεντηκοστής, όπως λέω πάντα όποτε μιλάω. Όλα τα παιδιά είχαν να κάνουν με τα δάκρυά μου και τους στεναγμούς μου, ήταν ένα ξέσπασμα αγωνίας και φόβου για το αξίωμα. Και όσο εκείνος διάβαζε, εγώ συγκλονιζόμουν και θυμάμαι, σαν να είναι τώρα, αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ, την ώρα εκείνη κατέβαινε σαν να κατέβαινε ένα ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω κάπου και κατέβαινε, με περνούσε όλον κάτω και εγώ έτρεμα ολόκληρος, χωρίς να έχω συνέστηση του τι κάνω. Ήταν μια κίνηση έτσι αυθόρμητη και πηγαία. Και όση ώρα διάβαζε τις ευχές, εγώ έκλαιγα παρηγόρητα από χαρά και φόβο και αισθανόμουν αυτό το συγκλονιστικό φαινόμενο, αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, που δεν μου περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι το ξανάζησα αυτό. Πάντα υπάρχει ένας φόβος και μία, ας πούμε, συντριβή για την ιεροσύνη, επειδή πάντα πιστεύω πως είμαι ο ελάχιστος και ο ανάξιος του κόσμου, ο αναξιότερος. Αλλά εκείνο το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν μια εμπειρία φοβερή και ανίποτη. Όση ώρα ο Σχολάρχης μας διάβαζε τις ευχές αυτές, εγώ έτρεμα κάτω και σαν να περνούσε, επαναλαμβάνω, ένα ηλεκτρικό ρεύμα από πάνω μου και με διαπερνούσε και κατέβαινε κάτω-κάτω. Εν τω μεταξύ βέβαια με συγκλώνιζαν οι στιγμές, τα δάκρυά μου ήταν ποτάμι και η συγκίνησή μου ανίποτη. Κάποια στιγμή τελείωσε αυτή η διαδικασία,
και με σήκωσε επάνω και ανεβόησε τότε το περίφημο εκείνο Άξιος. Και βέβαια οι αδελφοί, οι συμμαθητές, όλοι με αγαπούσαν κιόλας. Είχαμε μια ωραία κοινότητα εκεί, μια ωραία αδελφότητα, φώναξαν το Άξιος. Εγώ παρακάλεσα το Θεό να γίνω Άξιος και να μείνω Άξιος. Και εν συνεχεία να γίνω και Άγιος. Αυτή ήταν η επιθυμία μου. Και με συνεχεία με έβγαλε έξω στην ωραία πύλη μου, με έντυσε ό,τι ήταν να βάλει τα υπόλοιπα και κατέβηκα κάτω από την ωραία πύλη και τότε για πρώτη φορά είπα τα διακονικά. Δηλαδή, το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντες. Αλλά ακόμα δεν μπορούσα, όπως τα έλεγα, έτσι αισθανόμουν αυτό τον χτύπο της καρδιάς, αυτό την ταραχή, την Αγία ταραχή. Και ενώ έλεγα τα λόγια, κοβόταν η φωνή και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Τελικά, σιγά σιγά, μου είπαν και οι άλλοι συμμαθητές μου, κάνει κουράγιο, κάνει υπομονή. Και προσπάθησα και συνέχισα. Μετά στο κοινωνικό μπήκαμε μέσα, τα Άγια της Αγής μπήκαμε μέσα, μεταλάβαμε. Μετάλαβα κι εγώ, εδόξασα τον Θεό και ήμουν και την ώρα εκείνη και πριν μέσα εις τον Παράδεισο. Και παρεκάλεσα τον Θεό να με αξιώσει εσαΐ διαβίου, να μείνω πιστός εις Αυτόν, να μην τον στενοχωρήσω, να μην τον απογοητεύσω και να μην πληγώσω την Εκκλησία. Αυτή ήταν η προσευχή μου και αυτή είναι η δέησή μου. Και προσπαθώ πάντοτε να εφαρμόζω αυτό που λέγει ο λαός και πολλοί ιερείς. Ας το είχα πει και εκεί, ότι να ζούμε πάντα την ιεροσύνη όπως την πήραμε. Δηλαδή, να λειτουργείς, λες, σαν να είναι η πρώτη και τελευταία σου λειτουργία. Αυτό προσπαθώ να το ζω, αλλά έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι πάντα μικρός και ανάξιος. Δεν αισθάθηκα ποτέ πως είμαι άξιος του αξιώματος και δικαίως το πήρα και ξέρω εγώ. Όλα τα αποδίδω στο έλεος του Θεού και στην συγγνώμη Του και στην αγάπη Του και στην μεγαλοθυμία Του. Μετά συνεχίσαμε, κάθε Κυριακή λειτουργούσα στον ναό της σχολής και πετούσα στα ουράνια. Είχαμε ένα περιβάλλον άψογο με τον Άγιο Μυτιλίνης τότε. Είχε γίνει και αυτός ιερεύς, τον σημερινό Άγιο Μυτιλίνης. Τα χρόνια περάσανε. Δώσαμε τα πτυχιακά μας και εντωμεταξύ λίγο πριν φύγω, 3 μήνες πριν, πέθανε ο πατέρας μου και δεν μου το έπανε πάνω στα πτυχιακά μου. Και ονειρευόμουν να γυρίσω, να με δει και ο πατέρας μου που είχε κάνει μεγάλους κόπους και έξοδα, να με δει και η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δυστυχώς από εγκεφαλικό ξαφνικά πέθανε και δεν πρόλαβε να με δει και δεν πρόλαβα να τον δω. Ήταν μεγάλος πόνος αυτός, αλλά έγιναν όλα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ανεξερεύνητοι είναι οι βουλές του Θεού. Ποιος ξέρει γιατί. Γύρισα μετά, σιγά σιγά τελειώσαμε, κάναμε την τελετή της αυτής της καθοσιώσεως με την παρουσία του Πατριάρχη 5 Ιουλίου του 1966. Μαζέψαμε τα πράγματά μας και φιλώντας τα Άγια Χώματα της σχολής μας, φύγαμε για την Αθήνα. Σκεπτόμουν με τους συμμαθητάς μου, τον πατέρα Νικόδημο, μου Κουτσαμπάση της Μητροπόλεως Μυθήμνης και τον Άγιο Μυτιλίνης, να πάμε ένα ταξιδάκι τις μέρες εκείνες στα Άγια Μέρη. Δεδομένου να και αυτό έπρεπε να λεχθεί, ότι οι γονείς μου είναι από την Μικρά Ασία, από τα Βουρλά της Μύρνης. Και θέλαμε να πάμε και ένα ταξιδάκι, να προσκυνήσουμε εκεί τα Άγια Χώματα και τις εκκλησίες όσο υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς αυτή η αγγελία, ό,τι έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου, μου κόψε τα φτερά και τα μαζέψαμε τα πράγματα μέσα σε λίγες μέρες και φύγαμε. Με πλοίο επιστρέψαμε στον Πειραιά και από εκεί και έπειτα άρχισε ο μεγάλος αγώνας της πίστεως, της αγάπης, της ιεροσύνης,
του Σταυρού η πορεία. Αυτά έτσι μπορώ να πω γενικά. Έγινα διάκονος, ήμουν διάκονος, δηλαδή διάκονος όταν λέω έγινα, μπήκα σε ναό, ο μακαριστός γεροντάς μου με περίμενε με μεγάλη αγάπη, μου είχε φυλάξει τη θέση στη Μητρόπολη της Αθήνας και αμέσως την άλλη μέρα ήρθα Σάββατο, Κυριακή με έβαλε μέσα στο ναό και λειτουργήσα, χωρίς να έχω βέβαια εμπειρίες μεγάλων ναών. Άρα με την προσευχή και την υπομονή όλα πήγαν καλά. 66 μπήκα στην διακονία, 69 μετά χειροτονήθηκα από τον μακαριστό Άγιο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και από εκεί και έπειτα ο δρόμος είναι αυτός. Δρόμος Γολγοθά, δρόμος ιεροσύνης, δρόμος παθών και με τη συνέστηση πάντα της αναξιότητος και της ελαχιστότητος. Ο Θεός πάντοτε να με συνοδεύει και να με σκεπάζει, διότι αισθάνομαι πάντοτε μικρός, αδύναμος και ανάξιος.